Φίλες και φίλοι, 3η και 15 σήμερα, 15 του Μάη, μόλις προσγειώθηκε μια κατεβασιά του Μάρκου του Λιβάγια, έφερε κάτι σίδερα, δεν ξέρω καθόλου, μα καθόλου τι είναι αυτά, τα σίδερα. Σκαλίτσες λέει εδώ κάποιος κύριος, σκάλες. Πιθανό να είναι και σκάλες, αλλά μην λέμε μεγάλη κουβέντα παιδιά. Εδώ λέγαμε για τον Λάζαρο να τον βγάλαμε κερανό και ο Λάζαρος μας την έκανε. Μην το σφίξω πάλι γιατί στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί ήταν φίλος. Παραμένει εντάξει φίλος αλλά πονάει. Βλέπουμε τώρα εδώ το... Ωπα ρε, μιλάει και ο Μιχαλάτζελο, έχουμε παραμπολές από τον Μιχάλη. Βλέπουμε εδώ το γερανό, το κίτρινο. Δεν είναι γερανός, είναι κομμένο σε δύο ισομερή μέρη και έχει ακουμπήσει στους δύο πυργίσκους, τους κόκκινους. Εδώ οι εργασίες έχουν, όπως τα δείχνει ο φακός, στο τομέα 5, στον βορειοδυτικό πυλώνα. Έχει διπλοκαπελωθεί σχεδόν το 70% της επιφανίας μέσα στον πυλώνα από σιδεριές και έχουν δημιουργηθεί δύο νέα κουτιά με νέα σίδερα. Αυτά εδώ, παιδιά, που δείχνει ο φακός. Ένα αυτό. Στα ανατολικά και ένα αυτό στα δυτικά. Αναμονές πρέπει να είναι αυτά, σίγουρα αναμονές είναι. Να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον σχετικά με αυτό. Ακόμα δεν έχω πει τον κύριο Βαγενά, να μου εξηγήσει 2-3 πράγματα. Είναι πολύ μεσημέρι, παιδιά, ντάλα ο ήλιος, περασμένες 3.30. Τα παλικάρια... Οκ, γιατί να μην το πούμε. Πες μου το όνομά του. Ο Γιώργος από τον Μπόχουμ. Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου στον Γιώργο από τον Μπόχουμ. Το Μπόχουμ είναι μια γερμανική πόλη. Είναι φανατικός, λέει, εδώ πέρα. Κάθε μέρα μαζί σας. Κάθε μέρα βλέπει και εμένα και τα άλλα παιδιά. Τέσσερα-πέντε άτομα είναι που κάνουμε αυτό εδώ το πράγμα. Θέλω, παιδιά, να κάνετε εγγραφές και στους πέντε μας. Δεν είμαι εγώ μονοφαγάς, δεν είναι ο Μιχάλης μονοφαγάς. Η δουλειά είναι συνολική. Δεν αμοιβόμαστε από πουθενά, να το ξανατονίσω αυτό. Είναι μια προσπάθεια επειδή αγαπάμε και λατρεύουμε την ΑΕΚ. Και επειδή ξέρουμε ότι ο ήχος και η εικόνα θα πάει στα πέρατα της Οικουμένης μέσα από το YouTube και το κανάλι του καθενό μας, έτσι, και τα βιντεάκια αυτά θα είναι διαχρονικά, θα τα βλέπουν και τα παιδιά και τα εγγόνια μας, κάνουμε αυτή την προσπάθεια για να δούμε το πώς χτίζεται το όραμα του Δημήτρη του Μελισανίδη, έτσι, ώστε να πάρει σάρκα και ωστά. Το γήπεδο ΑΕΚ Παλάτι Αγιά Σοφιά. Βλέπουμε τώρα, εστιάζει η κάμερα στη δυτική θύρα 22, τομέα 4. Δεν βλέπω μια μεγάλη διαφοροποίηση από χτες. Πιθανόν η διαφοροποίηση να είναι πάνω στην ταράτσα του τέταρτου ορόφου, εκεί που ρίχνονται οι σιδεριές. Έτσι, και σιδερώθηκε χτες και αυτή η ταράτσα. Εδώ βλέπουμε μια πτήση πλέον. Ήταν για κάνα δίμηνο η ονομασία Λάζαρος Ξοδηλόπουλος, τώρα μετανομάζεται σε μπάρκα. Πρέπει να σβήσω, παιδιά, τουλάχιστον 480 βίντεο που έχω, αυτά τα δίλεπτα που ανεβάζω με την ονομασία του Λάζαρου. Θα είναι μια δύσκολη ενέργεια από μένα και δεν ξέρω αν θα βρω και τον χρόνο να το κάνω, αλλά δεν θέλω τώρα να βλέπουμε οι μελλοντικές γενιές ότι έλεγα έναν γερανό Λάζαρο και ο οποίος μεταπήδησε από την ΑΕΚΑΡΑ σε μια άλλη ομάδα, ελληνική ομάδα. Αν πάει στο εξωτερικό, μεγά του με χαρά του. Μας δούλεψε, οκ, αλλά πήγαινε στο εξωτερικό, ρε φίλε. Γιατί εν κατακλείδη είμαι 47 και έχω καταλάβει ότι το μόνο που μένει στη ζωή είναι η ισορροφημία του κάθε ανθρώπου. Το πώς έκανε τη ζωή του. Την έκανε καλά, την έκανε κακά, έτσι. Όλοι από αυτό κρινόμαστε. Η ισορροφημία είναι ότι καλύτερο, παιδιά, ένα από τα καλύτερα μάλλον που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Η ισορροφημία. Λοιπόν, και κλείνω και το βιντεάκι αυτό. Μάγκες μου, ζήτω Κραυγάζο, ζήτω η ΑΕΚ. Να είμαστε καλά, υγεία μόνο. Ζήτω και από μένα. Ζήτω και από εδώ την παρέα που είναι δίπλα μου και τραβάμε τις λήψεις. Έχουμε την κουβεντούλα. Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με άλλο βίντεο, παιδάκια.